θέλω να μου πείτε καταρχήν ανθρώπινα, επειδή ξημερώσαμε μια απόφαση που δεν ελήφθη στη Σύνοδο, mm-hmm. τι κλίμα επικρατεί και με τον κόσμο που συνομιλείτε, που συζητάτε και μεταξύ σας. Τι κλίμα, ότι συνεχίζετε το μαρτύριο? Κοιτάξτε, υπάρχει αγωνία για το άμεσο μέλλον. Mm-hmm. Προς το παρόν είμαστε ψύχρεμοι όλοι. Mm-hmm. Προσπαθούμε να συντονιστούμε όσο το δυνατό καλύτερα όλες οι οργανώσεις που βρισκόμαστε εδώ και επιχειρούμε στο νησί, ώστε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση την οποία προβλέπεται. Ναι. Για το επόμενο χρονικό διάστημα, και αυτό, προσπαθούμε να κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε αυτό που κάνουμε. Θα έρθω στο τι συναντάτε, αλλά θέλω, επειδή έχετε μια αποκτηθήσα πια πολύτιμη εμπειρία εκεί, γιατί οι γιατροί χωρίς σύνορα δεν είναι χθες, είναι ένα 1,5-2-3 χρόνια πίσω εκεί. Mm-hmm. Θέλω να σας ρωτήσω αν διαγνώσκετε ότι τις τελευταίες ημέρες και με την παρουσία του ΝΑΤΟ έχουμε κάμψει το ρόν. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, είναι λίγο δύσκολο από τις τελευταίες ημέρες να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα, διότι είναι και ο καιρός, ναι, που δεν διευκολύνει την αύξηση, εν πάση περιπτώσει, των αμφίξεων λόγω του αέρα. Οπότε δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακόμα κατά πόσο η παρουσία του ΝΑΤΟ έχει επηρεάσει τις ροές. Αφήξεις στο νησί. Mm-hmm. Ναι. Μπορείτε να κάνετε μια εκτίμηση με μια καλοκαιρία αν θα έχουμε ένταση του φαινομένου? Όσο υπάρχει εκκρεμότητα διεθνώς και δεν αποφασίζουν και κρύβονται σαν τις τρωτοκαμήλους και δεν παίρνουν αποφάσεις. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, προς το παρόν τις μέρες που είναι λίγο καλύτερος ο καιρός, όντως οι αφήξεις είναι λίγο περισσότερες, αλλά ακόμα είναι νωρίς για να μπορούμε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα. Μάλιστα. Για το τι θα γίνει και αν όντως θα περιοριστούν ή όχι. Σωστά. Κύριε Κολόμου, θέλω να σας κάνω μια προσωπική ερώτηση. Από την αποκτηθήσα σας εμπειρία, τι είναι αυτό που για σας πια λειτουργεί ως τυφλοσούρτης? Τι, το μέρος που βγαίνουν οι πρόσφυγες, ο τρόπος που χειριστικά σας αντιμετωπίζουν οι ίδιοι, το πώς λειτουργούν οι διακινητές, το πώς δεν λειτουργεί ή λειτουργεί το σύστημα? Τυφλοσούρτης θα έλεγα ότι δεν υπάρχει. Α. Η κατάσταση είναι απόλυτα δυναμική, οι συνθήκες αλλάζουν, τα μέρη ακόμα που γίνεται η πρώτη υποδοχή των προσφύγων εδώ στο νησί αλλάζουν συνεχώς, mm-hmm. Ανάλογα με τις πολιτικές, ανάλογα τέλος πάντων με τον καιρό, με διάφορα. Οπότε δεν υπάρχει κάτι το οποίο για μας εδώ είναι δεδομένο. Μάλιστα. Πάντα κινούμαστε με βάση τις ανάγκες και όπου προκύψουν και ό,τι χρειαστεί. Οι συνθήκες σε επίπεδο... Ναι. Συγγνώμη, ένα πραγματάκι μόνο. Παρακαλώ. Σίγουρα έχουν βελτιωθεί κάποια πράγματα σε σχέση με την οργάνωση εδώ στο νησί. Α, μάλιστα. Και τη λειτουργία όλων μας, και των τοπικών φορέων, αλλά και των εθελοντών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων που επιχειρούν εδώ. Και κάποια πραγματάκια, ναι, είναι πλέον πιο σωστά συντονισμένα και πιο καλά οργανωμένα, οπότε μας διευκολύνει πολύ όλο αυτό. Μάλιστα. Αλλά η κατάσταση αυτό, όπως σας είπα, είναι δυναμική και δεν μπορούμε να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή τι θα χρειαστεί να γίνει. Πείτε μου τώρα, έχετε δει πολύ κόσμος γιατροί χωρίς σύνορα. Φαντάζομαι ότι σιγά σιγά φτιάχνετε και μια, να το πω έτσι, υγειονομική χάρτα. Mm-hmm. Τι επίπεδο θεωρείτε ότι έχει αυτός ο κόσμος που έρχεται υγειονομικά, εννοώ, έτσι? Το επίπεδο των ανθρώπων, κοιτάξτε εδώ να δείτε, τα περισσότερα συμπτώματα, ας το πούμε, mm-hmm. Που παρατηρούμε έχουν να κάνουν με τις κακοχίες του ταξιδιού και την ταλαιπωρία αυτών των ανθρώπων, που εκ των πραγμάτων είναι μια δύσκολη, έχουν αντιμετωπίσει μια δύσκολη κατάσταση. Δεν είναι ότι έρχονται υποβαλώντας, τέλος πάντων, ή έχοντας ήδη κάποιο πρόβλημα. Το καταλάβατε, μια χαρά το καταλάβατε. Οι κακουχίες, έχετε δίκιο, υποθερμίες το ένα το άλλο, προφανώς. Ναι, είναι οι συνθήκες διαβίωσης και ταξιδιού. Mm-hmm. Με τα παιδιά υπάρχει μια ευαισθησία από όλους πάντα και μια ιδιαιτερότητα. Θεωρείτε ότι μπορούν να ανταπεξέρχονται, γιατί συνεχίζεται η ταλαιπωρία φτάνοντας μέχρι την Ιδωμένη, έτσι? Ναι, φυσικά. Τα παιδιά και οι μανάδες και όλος, τέλος πάντων, ο προσφυγικός πληθυσμός προσπαθούν να ανταπεξέλθουν και πραγματικά έχουν μια εντυπωσιακή για μας αντοχή και κουράγιο και χαρά
όταν φτάνουν στην Ευρώπη. Ναι. Η οποία φυσικά συνδέεται και με το όνειρο και με τις καλύτερες ημέρες που περιμένουν. Πόσο κόσμο έχετε δει, έχετε πρόχειρο κάποιο στοιχείο, χοντρικά ή πόσα παιδιά? Κοιτάξτε, τώρα μέσα στο 2016, ναι, έχουν περάσει από τα νησιά μας, από τη χώρα μας δηλαδή, αυτή τη στιγμή, περίπου 130.000 πρόσφυγες. 130.000. Ναι, για το 2016, ναι, ναι, μιλάμε. Ναι, ναι. Προφανώς, ναι, αριθμός πιο αυξημένος σε σχέση με το 2015, έτσι. Στο ίδιο διάστημα εννοώ, για να μην μπερδευόμαστε. Ναι. Κυρία Οικονόμου, τι ανάγκες υπάρχουν? Τι ανάγκες υπάρχουν? Σαφώς οι βασικές ανάγκες, δηλαδή στέγασης ή τέλος πάντων φιλοξενία, σύτησης, ιατρικής περίθαλψης. Τα βασικά πράγματα όταν κάποιος καταφθάνει μετά από μια τέτοια ταλαιπωρία και ένα τέτοιο ταξίδι σε έναν προορισμό που μπορεί να πάρει και μια ανάσα σε πρώτη φάση τουλάχιστον, mm-hmm, όπως γίνεται εδώ στο νησί της Λέσβου. Οι βασικές ανάγκες, αυτές δηλαδή που σας ανέφερα. Μάλιστα. Για πείτε μου, από την απέναντι πλευρά, από τις τουρκικές ακτές, έχετε μια εικόνα, λειτουργούν κανονικά μη κυβερνητικές οργανώσεις, εθελοντές, αντιστοίχως? Δεν έχω καθαρή εικόνα, δεν θα το έλεγα αυτό και δεν θα ήθελα δηλαδή να τοποθετηθώ, ναι, ναι, τη στιγμή που δεν είναι... Όχι, 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 ναι, ρώτησα από απορία, ξέρετε. Ναι, υπάρχουν εθελοντές, υπάρχουν κάποιες οργανώσεις εκεί, εμείς δεν είμαστε εκεί ως γιατροί χωρίς σύνορα. Mm-hmm. Αλλά δεν έχω να σας πω περισσότερα γι' αυτό. Να ρωτήσω τότε κάτι χρηστικό, γιατί είστε από τους πρώτους ανθρώπους που έρχονται σε επαφή όταν έρχονται με τις βάρκες οι άνθρωποι. Mm-hmm. Ισχύει ότι πολλές φορές η ποιότητα των σωστικών μέσων είναι φτηνοδουλειά, να το πω έτσι, απαράδεκτη? Των σωστικών μέσων, δηλαδή σωσίβια, των επιχειρήσεων που όχι, γίνονται σωσίβια, εδώ για διάσωση. Σωσίβια που φορούν απάνω τους ή άλλα. Α, ναι, 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 βεβαίως, αυτό ισχύει. Ισχύει. Αυτό ισχύει, ναι. Στην πλειοψηφία τους είναι κατασκευασμένα με πολύ φτηνά υλικά, τα οποία καν δεν εξυπηρετούν δηλαδή την... ναι. Αυτό το οποίο προορίζονταν να κάνουν. Ναι. Τώρα, ποιο είναι το σημείο, κατά τη γνώμη σας, που έχει εντυπωθεί περισσότερο στο μυαλό σας? Θέλω λιγάκι να μας μεταφέρετε την εικόνα, γιατί έχετε και πληθυσμό μη δυνάμενο, εννοώ γυναίκες εγκυμονούσες, μικρά παιδιά, ανθρώπους με αναπηρία, διότι είναι κάθε καρυδιάς καρύδι, όπως είμαστε σε κάθε χώρα, mm-hmm, η οποία mm-hmm έσπασε η κανονικότητά τους και όπου φύγει φύγει άνθρωποι για να γλιτώσουν, αλλά να, τι είναι αυτό που έχει εντυπωθεί περισσότερο σε εσάς? Για μένα το κουράγιο αυτών των ανθρώπων είναι πραγματικά εντυπωσιακό και όταν τους ρωτάμε γιατί διακινδυνεύουν τη ζωή τους με αυτόν τον τρόπο, mm-hmm, γιατί γνωρίζετε φυσικά για, τις, έτσι, mm-hmm, για τα θύματα και όλη την κατάσταση, απαντούν ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή, γνωρίζουν πολύ καλά τους κινδύνους αλλά παίρνουν το ρίσκο και ουσιαστικά μας λένε ότι θα προτιμούσαν να πνιγούν αναζητώντας την ασφάλεια και την ελευθερία από το να μείνουν στην πατρίδα τους. Μάλιστα. Άρα είναι η έξοδος των απελπισμένων, δεν έχουν άλλη επιλογή. Ναι, οι περισσότεροι από αυτούς δεν ήθελαν να φύγουν από τη χώρα τους και αυτό είναι που τους δημιουργεί και έτσι το μεγαλύτερο πρόβλημα και αγωνία. Δεν είναι δηλαδή, είναι μια επιλογή εξ ανάγκης. Μια επιλογή εξ ανάγκης. Οι υφαίρουσες δυνατότητες του νησιού υγειονομικά μπορούν να καλύψουν την κατάσταση έτσι όπως έχει, δηλαδή ενώ το νοσοκομείο, τα κέντρα υγείας μπορούν να ανταπεξέλθουν? Ειλικρινά αναρωτιέμαι. Πραγματικά γίνεται ένας πολύ μεγάλος αγώνας εδώ από τις τοπικές δομές. Mm-hmm. Δεν μπορούν να καλύψουν πλήρως, δεδομένου ότι όπως γνωρίζουμε όλοι μας, έτσι κι αλλιώς υπήρχε πρόβλημα σε σχέση με αυτό. Εννοώ ανεξάρτητα από τις προσφυγικές ροές. Τα πράγματα δηλαδή ήταν δύσκολα και για μας τους Έλληνες πολλές φορές. Uh-huh. Παρόλα αυτά είναι εντυπωσιακή έτσι, η συμβολή και η διάθεση των γιατρών εδώ και των ανθρώπων του νοσοκομείου να βοηθήσουν και να συμβάλλουν. Mm-hmm. Και σαφώς η δράση άλλων μη κυβερνητικών οργανώσεων όπως είμαστε και εμείς που έχουν κατεξοχήν έτσι, παρέχουν κατεξοχήν πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα,
συνεισφέρει και αυτό, συμπληρώνει δηλαδή τις ανάγκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Σαφές. Αξιοποιείται ένα δυναμικό προσφύγων, να το πω έτσι, πιο εξειδικευμένων από την άποψη του να δώσουν χείρα βοηθείας, είτε σε επίπεδο μετάφρασης, είτε σε άλλους βοηθητικούς ρόλους, διότι υπάρχει και ένα σημαντικό κομμάτι αυτού του πληθυσμού που είναι μορφωμένο, εξειδικευμένο. Δεν ξέρω, αξιοποιείται, αυτό δεν το έχουμε ακούσει, αξιοποιείται. Κοιτάξτε, περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να περάσουν από εδώ και να φύγουν, να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Πραγματικά δηλαδή οτιδήποτε τους καθυστερήσει στο να παραμείνουν περισσότερο δεν το επιθυμούν. Ακόμα πολλές φορές και στο νοσοκομείο δεν θέλουν να πάνε για αυτό το λόγο, για να μην διακόψουν το ταξίδι τους, παρότι μπορεί να υπάρχει η ανάγκη να πάνε. Παρ' όλα αυτά όλοι τους είναι πρόθυμοι να εμπλακούν σε οποιαδήποτε εργασία μπορούν να προσφέρουν, γιατί νιώθουν και εκείνοι χρήσιμοι και έτσι κομμάτι όλες αυτής της διαδικασίας. Επιστρέφει σε εσάς αυτό το κλίμα που ακούσαμε και στην Ιδωμένη, ένα κλίμα ευγνωμοσύνης για τη συμπεριφορά του λαού, των πολιτών? Ναι, βεβαίως. Ναι. Είναι πάρα πολύ έντονο αυτό, το αναγνωρίζουν οι άνθρωποι και βλέπουν μεγάλη διαφορά κατευθείαν όταν θα έρθουν εδώ. Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε, κυρία Οικονομού, και θέλω να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας. Ως εξής, έχω ένα δύσκολο